Ανδρέα, σας καλημερίζουμε από την καρδιά της Λευκωσίας με όμορφες εικόνες όπως βλέπετε και εσείς. Και δίπλα μου έχω την 35χρονη καστικό τη Σιμώνη Σιμεωνίδου, η οποία είναι η δημιουργός αυτών των ωραίων έργων που βλέπετε αυτή τη στιγμή, η οποία κατάφερε να κάνει τη σκιά τέχνη. Σιμώνη μου, θέλω να μου πεις λίγο για την τεχνοτροπία των σκιαγαλμάτων. Τι είναι τα σκιαγάλματα? Τα σκιαγάλματα, Μαρία μου, είναι γλυπτά έργα τέχνης, τα οποία αποκτούν ένα άλλο ρόλο όταν το φως χτυπήσει πάνω τους και δημιουργήσουν τη σκιά τους στον τοίχο. Μάλιστα. Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη συγκεκριμένη τέχνη και με ποια αναφορμή ξεκίνησες? Εγώ ασχολούμαι γύρω στα 10 χρόνια με τη συγκεκριμένη τεχνική. Ξεκίνησα κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου, όταν έψαχνα για τρόπους να εξελίξω τη δουλειά μου. Και κατά κρύβεια η ιδέα του να εξερευνήσω τις σκιές ήρθε μέσα από έντονες συζητήσεις για το αν θα πρέπει ή όχι να υπάρχει η φιγούρα στη σύγχρονη τέχνη. Υπήρχε μια διαφωνία, οπότε ψάχνα τρόπους να εντάξω την φιγούρα μέσα στην αφηρημένη φόρμα και κάπως έτσι προέκυψε η εξερεύνηση της σκιάς και των σκιαγαλμάτων. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, έχεις καταφέρει να παντρέψεις το αφηρημένο με το ανθρώπινο στοιχείο. Είσαι η μοναδική αυτή τη στιγμή που κάνει αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο τρόπο τέχνης? Από όσο ξέρω, στην Κύπρο, ναι. Είμαι η μοναδική γλύπτρια που ασχολείται με αυτή την τεχνική. Μάλιστα. Θέλω όμως να μας πεις και λίγα λόγια για το κάθε έναν από αυτά. Για παράδειγμα, έχουμε αυτό εδώ το παιδάκι. Θέλω να μας περιγράψεις λίγο. Συγγνώμη, δεν έχω επιστροφή. Ναι, ναι. Αυτά τα δύο γλυπτά έχουν μια παρόμοια λογική. Γι' αυτό και τους έδωσα και τον ίδιο τίτλο. Είναι το Shadow Side. Boy and girl, που αντιπροσωπεύουν τη σκιερή πλευρά του κάθε ενός μας. Χρησιμοποιώ πολύ την παιδική φιγούρα γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο αληθινό κομμάτι στο ανθρώπινο είδος. Είναι αφιλτράριστη έκφραση συναισθημάτων. Οπότε, ναι, προσπαθώ να δείχνω μέσα από τις παιδικές φιγούρες τα αληθινά συναισθήματα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι πάλι τρία έργα με παρόμοιο τίτλο, Fragile Moments λέγονται, εύθραυστες στιγμές, όπου οι σκιές συναναστρέφονται με το ίδιο το γλυπτό. Επιδρούν πάνω στο ίδιο το αντικείμενο που τις δημιουργεί. Εδώ, ας πούμε, βλέπουμε ένα γλυπτό το οποίο είναι ένα λουλούδι, σωστά? Η σκιά του λουλουδιού απεικονίζει μια κοπέλα η οποία κρατά το πέταλο του λουλουδιού και είναι μια εύθραυστη στιγμή γιατί θα μπορούσε, αν τραβήξει λίγο περισσότερο, να καταστρέψει την ίδια της την οντότητα. Αλλά είναι και αυτή η κίνησή της που φέρνει το γλυπτό στο να τη δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι ένας κύκλος. Θα προχωρήσουμε να προσπαθήσουμε να σας δείξουμε όσα περισσότερα γίνεται για να καταλήξουμε στο τελευταίο που είναι το πιο εντυπωσιακό. Θέλω εδώ να μας πεις τι έχουμε. Εδώ το μπαλόνι και η κορδέλα του μπαλονιού δημιουργούν τη σκιά του παιδιού που κρατά τη σφεντόνα έτοιμο να χτυπήσει και πάλι τον εαυτό του. Είναι φοβερό το πώς μία μάζα από σίδερα, θα το πω εγώ έτσι απλά καθημερινά, μπορεί στο τέλος να γίνει πραγματικά η εικόνα αυτή της σκιάς που βλέπουμε. Είναι μαγικό, πραγματικά. Ελπίζω να μπορείτε και εσείς να βλέπετε καθαρά αυτά που εμείς βλέπουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο που είναι επίσης εντυπωσιακό. Σιμώνη μου, τι έχουμε εδώ? Εδώ η γυναικεία φιγούρα φυσά πάνω στο δέντρο και το δέντρο παίρνει αυτή τη στάση και της δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσει. Οπότε πάλι είναι ένας κύκλος που δημιουργείται, το υλικό με το άειλο που συναναστρέφονται. Εδώ είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, είναι? Εδώ η ίδια η φιγούρα παίρνει μια άλλη μορφή φιγούρας. Είναι το πιο συγκεκριμένο γλυπτό που έχω, που έχει το ίδιο το γλυπτό μια ανθρώπινη μορφή, αλλά και η ίδια η σκιά του είναι μια εντελώς αντίθετη. Πραγματικά πολύ όμορφες οι εικόνες που μας μεταδίδει η Μαρία με την κυρία Σιμεωνίδου και της ευχαριστούμε πάρα πολύ.